Την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι προκάλεσε η απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση για συνέχιση των κινητοποιήσεών τους ενάντια στη διάταξη του πολυνομοσχεδίου που καταθέτει η κυβέρνηση και δίνει το ελεύθερο στους δημάρχους να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες όπως η καθαριότητα και το πράσινο. Το θέμα έθεσε αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Οι κινητοποιήσεις, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις ξεκίνησαν. Συνεχίζουμε αύριο και μεθαύριο, έχουμε απεργία της καθαριότητας του πρασίνου και των ηλεκτρολόγων. Την Πέμπτη είναι πανελλαδική απεργία όλων των εργαζομένων των Δήμων ενάντια στο πολυνομοσχέδιο, στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που καταθέτει ο κύριος Μητσοτάκης για ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη. Αντιδράμε όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτό το άρθρο το 179 που ορίζει ότι ο κάθε δήμαρχος και η κάθε δημοτική αρχή θα έχει το δικαίωμα να δώσει πολύ εύκολα σε ιδιώτη την καθαριότητα, το πράσινο ή τον ηλεκτροφωτισμό. Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα με κορύφωση το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ωστόσο, τα ξημέρωματα της Δευτέρας οι υπάλληλοι της καθαριότητας κατέβαλαν προσπάθειες και τελικά καθάρισαν την πόλη. Λόγω της μικρής διάρκειας δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα ούτε στους οικισμούς ούτε μέσα στον κεντρικό αστικό ιστό και γενικότερα στην πόλη. Θα δούμε τώρα τι απόφαση θα βγάλει η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό. Μέσω της απεργίας προσπαθείς κάποια δικαιώματα να τα διατηρήσεις και να κερδίσεις κάποια άλλα. Σεβόμαστε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, είμαστε μαζί τους, γιατί ειδικά η υπηρεσία καθαριότητας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλο το Δήμο και οφείλουμε αυτούς τους υπαλλήλους να τους σεβαστούμε, αν θέλετε να τους συμπαρασταθούμε. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Κλιμάκιο του Συλλόγου Εργαζομένων ενημερώνει δημοτικούς υπαλλήλους με επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Αυτό για σε εμάς έρχεται ως ιδιωτικοποιήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε να γίνουν έτσι εύκολα. Θα μας βρουν αντιμέτωπους. Την Τετάρτη καλέσαμε από το Δήμαρχο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Το πρωί έχουμε την Τετάρτη Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων για να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε όλα τα θέματα. Σήμερα και αύριο έχουμε πάρει τους δρόμους το διοικητικό και πηγαίνουμε σε όλους τους εργαζόμενους, ενημερώνουμε τους πάντες, ακόμη και τους πολίτες, για το επίμαχο πολυνομοσχέδιο. Την Πέμπτη πραγματοποιείται 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αναμένεται να πάρει μέρος και αντιπροσωπεία από την Αλεξανδρούπολη. Η κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου με την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, σημαίνει ότι θα δοθούν σε ιδιώτες, που ο ιδιώτης θα ζητήσει πολλά περισσότερα χρήματα για να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων και όλη την διαδικασία του πρασίνου, του ηλεκτροφωτισμού. Άρα δεν συμφέρει και στον πολίτη αυτή η διάταξη. Φαντάζομαι σημαίνει και απολύσεις, σημαίνει και μη νέες προσλήψεις. Απολύσεις και όλα, και ό,τι ενδέχεται από εκεί και πέρα και για όλες τις ειδικότητες, όχι μόνο για την καθαριότητα ή το πράσινο. Γιατί και παλαιότερα ακούγαμε τον κύριο Μητσοτάκη ως υπουργό να λέει για καθαριότητα, για ιδιωτικοποίηση καθαριότητας και να απολύονται δημοτικές νόμοι και σχολικές καθαρίστριες.